ηρέμησε, σε παρακαλώ, έχεις γίνει θέα. Παράτα με, δεν θέλω να βλέπω κανένα. Έχεις γίνει θέα. Παράτα με, δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Ο ανιψιός δεν θέλει ούτε να με βλέπει. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι κάτι προσωπικό. Το ελπίζω. Ένα τίποτα είσαι, τ' ακούς. Στον Τζόρτζι δεν μιλάει ποτέ κανείς έτσι. Σηκώ και φύγει τώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Τελειωμένη. Παντού. Τριγύρισα σε όλη την Αθήνα. Σκεφτόμουν διάφορα. Και γιατί δεν απαντάς τα τηλέφωνα, ρε Γιάννη? Κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου. Σοβαρά? Δεν το φαντάστηκα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Παρέλαβα να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία, τα νοσοκομεία για να σε βρω. Καλά, γιατί παραπονιέσαι? Σου άφησα άδειο το σπίτι να μείνεις με την κοπέλα σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και το ξέρεις πολύ καλά. Εντάξει. Μην με κοροϊδεύεις. Σου γίνομαι βάρος και το ξέρω. Δεν γίνεσαι βάρος. Γιατί είσαι το παιδί της αδερφής μου και σε αγαπάω πάρα πολύ και σε ξέρω από μωρό. Και σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με ξανατρομάξεις έτσι. Εντάξει. Είναι μέσα η ελπίδα. Όχι. Έφυγε χθες λίγο μετά από σένα. Φαλιά, γύρισα! Φαλιά! Έλα, μαμά! Πού είσαι, παιδάκι μου? Έφτασε σπίτι. Με δουλεύεις! Χαλάρωσε. Μια βόλτα βγήκα να πάρω αέρα. Σε πέντε θα είμαι εκεί. Εντάξει, μωρό μου.
Γύρνα και κοψοχολιάστηκα. Είναι. Από όσο ξέρω, πάει όλο και καλύτερα. Δεν μου λέει, Σοφία, πότε πιστεύεις ότι θα αρχίσει να τρώει πάλι κανονικά? Ο γιατρός λέει αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό μπορεί και σε λίγες μέρες. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έλα, Φανή, πήρα να σε ενημερώσω για κάτι. Δώσ' μου μισό λεπτό. Τώρα σε ακούω. Η Ξένια. Προκάλεσε σκηνή με τον Στέφανο. Ξέρεις τον γιατρό. Μαλώσανε, έγινε θέαμα και τώρα όλοι καλεσμένοι τη σχολιάζουν. Σοβαρά μιλάς τώρα? Δυστυχώς. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να σε ειδοποιήσω. Κοίτα να δεις. Η Ξένια παρασύρθηκε από συνέστημα. Αυτό δεν το περίμενα. Ούτε κι εγώ. Καλά, πρέπει να το έχει παίξει τελείως, ε. Ναι, αφού σου εξήγησα. Ο Στέφανος την έστειλε αδιάβαστη. Μια γυναίκα σε απελπισία δεν λογαριάζει τίποτα. Τι είναι αυτά, μωρό μου. Διακρίνω κάποια αλληλεγγύη, μου φαίνεται. Εσύ τόσο καιρό τη μισούσε, σου έσκαβε το λάκκο. Και εξακολουθώ να μην τη συμπαθώ. Παρ' όλα αυτά τη λυπήθηκα. Πρόσεχε, γιατί αν καταλάβει ότι χαλαρώνει, θα γυρίσει και θα σε δαγκώσει. Έννοια σου και ξέρω που πατάω. Δεν έχω ξεχάσει τι παλιό χαρακτήρα είναι. Αντί να την καλύπτεις, κοίτα να κάνεις κάτι γι' αυτό. Μην ανησυχείς και το έχω στο πρόγραμμα. Για την ακρίβεια, έχω ξεκινήσει ήδη. Μου ζήτησε ο Φάνης να την παρακολουθώ και να του δίνω αναφορά. Τι, και γιατί θα μου το πες? Είχα μπλέξει με την εκδήλωση, γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος, μωρό μου. Μάλιστα. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ε? Ότι την έχει βάλει στο μάτι. Ελπίδα μου, τι έχεις? Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Αυτό το βλέπω. Το γιατί ρωτάω? Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Να τα πούμε, να είμαστε και μόνοι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, δεν δείχνεις πολύ καλά. Εντάξει, είμαι μόνο λίγο άϊπνος. Ο Γιάννης γύρισε ξημερώματα. Πού να μαχαίρια. Γιατί δεν με πήρες να μου το πεις? Γιατί δεν ήθελα να σε αναστατώσω. Γι' αυτό του έκανα και μια κουβέντα. Δηλαδή? Μου εξήγησε ότι στενοχωρήθηκε γιατί νόμιζε, λέει, ότι του συμπεριφέρθηκε σαν παιδί. Εγώ? Μα τον περνάω μόνο λίγα χρόνια. Το ξέρω. Του είπα ότι δεν είχες τέτοια πρόθεση. Να τον βοηθήσουμε θέλουμε όλοι. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και χαλαρώνει. Μου υποσχέθηκε ότι θα σου ζητήσει και συγγνώμη. Όχι, Χάρη, σε παρακαλώ. Μην βάζεις το παιδί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είμαστε ξένοι. Μα δεν τον βάζω εγώ. Μόνος του το θέλει. Είναι πολύ καλό παιδί ο Γιάννης. Απλά τώρα είναι λίγο πληγωμένος. Μην ανησυχείς. Σιγά σιγά θα αλλάξει τάση. Παρακαλώ. Με ζήτησες?
Μην μου πεις ότι δεν ξέρεις το λόγο. Κάπου πάει το μυαλό μου. Έμαθες τι έγινε στην εκδήλωση? Τι σε έπιασε, μπορείς να μου πεις? Έχασα τον έλεγχο, το αναγνωρίζω. Αλλά μπορώ να σου εξηγήσω. Σ' ακούω. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Στέφανος μου ζήτησε να χωρίσουμε. Εγώ τα έπαιξα και δεν ήξερα τι έκανα. Όσο γι' αυτό το εμπεδώσαμε. Έγινα ρεζίλη, το ξέρω. Αλλά προσπάθησε να με καταλάβεις, έστω και λίγο. Σε καταλαβαίνω. Αλλά δεν σε συγχωρώ. Αντί να διαφημίσεις την εταιρεία με αυτή τη γελία εκδήλωση που πήγες και οργάνωσες, εσύ μας έκανες ζημιά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου τύχει κάτι τέτοιο. Αν πίστευες ότι δεν θα έχεις τον αυτοέλεγχο, ας μην το αναλάμβανες. Και επέμενες κιόλας, παρόλο που ήξερες ότι έχω αντίρρηση. Έχεις δίκιο. Αλλά καμιά φορά συμβαίνουν δεν πράγματα που μας ξεπερνάνε. Τα προσωπικά σου δεν με ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή έχω να διευθύνω μια εταιρεία η οποία βρίσκεται σε κακό χάλι και εσύ μας εξέθεσες. Καλημέρα. Άργησες χθες. Σε περίμενα, αλλά τελικά με πήρε ο ύπνος. Τέλειωσα μεσάνυχτα την εφημερία. Μετάφερανε κάτι επίγοντα και έμπλεξα. Καταλαβαίνω. Συγγνώμη που ήμουν απότομος. Με το δάνειο και το μωρό που έρχεται, έχω αρχίσει και αγχώνομαι για τα οικονομικά. Εσύ πριν παντρευτούμε μου έλεγες να μην ανησυχώ, ότι έχουμε άνεση. Τώρα τι έγινε ξαφνικά και έχεις τόση ανασφάλεια? Μάλλον δεν τα είχε απολογίσει καλά. Πού να ξέρω σαν Εργένης τι έξοδα έχει ένα ζευγάρι. Τώρα που τα βλέπω στην πράξη, είναι αλλιώς. Αυτό είναι ή μήπως περίμενες τίποτα χρήματα που δεν πήρες? Τι εννοείς? Θα σε ρωτήσω στα ίσια. Τι δουλειά έχεις εσύ να παίρνεις προκαταβολές από την Καλυφατίδη? Το είδα γραμμένο στο σημειωματάριό σου. Από πότε ψάχνεις τα πράγματά μου? Τυχαία το βρήκα όταν καθάρισα τις τσέπες του μπουφάν σου για να το πάω στο καθαριστήριο. Και στο κάτω-κάτω, γυναίκα σου είμαι. Και αυτό σου δίνει το δικαίωμα να ψαχουλεύεις? Τι δηλαδή, επειδή παντρεύτηκα σημαίνει ότι έπαψα να έχω προσωπική ζωή? Άστα τώρα αυτά και πες μου από πού και ως που έχεις εσύ παρτίδες με αυτή τη γυναίκα. Ξεχνάς τι έχει κάνει στην οικογένειά μου. Μπορώ να κάνω κάτι να επανορθώσω? Ας το, μην κουράζεσαι. Εσύ το αίσθησες, εσύ το διέλυσες κιόλας. Κανονικά θα έπρεπε να σε απολύσω. Θα σου άξιζε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και εδώ κάνεις λάθος. Μπορώ. Αλλά θα περιμένω λίγο. Και όχι γιατί έχω αμφιβολίες. Κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί δεν ξέρω αν η γιαγιά θα το ήθελε. Να υποθέσω ότι πρέπει να σου πω ευχαριστώ. Όχι. Δεν το κάνω από την καρδιά μου. Με θέλεις κάτι άλλο? Θα γυρίσω σπίτι. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Εντάξει, όπως νομίζεις. Αν χρειαστείς κάτι, τηλεφώνησέ μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Ωραία για το φαρμακό σου. Όταν το πάρεις, θα νιώσεις καλύτερα, θα δεις. Με είδες? Είμαι η Σοφία, η παλιά σου συμμαθήτρια. Έχεις χρόνια να με δεις, αλλά θα με αναγνωρίσεις αμέσως. Προσπάθησε λίγο ακόμα. Άνοιξε τα μάτια σου, καλή μου. Σε παρακαλώ, κοίταξε με. Να σου εξηγήσω. Το καλό που σου θέλω. Μου τα έδωσε σαν μπόνους για την εγχείρηση που έκανα στο Φάνη. Θυμάσαι, μετά το ατύχημα. Τι σημαίνει αυτό? Από ό,τι ξέρω, εσύ γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο είσαι. Δεν τις τα ζήτησα εγώ, εκείνη επέμενε να τα πάρω. Για να καταλάβω δηλαδή, τι σύστημα είναι αυτό? Φακελάκι σε προκαταβολή?
Εγώ της είπα να μου τα δώσει σε τρεις δόσεις για να μπορέσω να τα διαχειριστώ λίγο καλύτερα. Και γιατί ποσό μιλάμε? 12.000 ευρώ. Πήρα τα μισά, αλλά να σου πω την αλήθεια, τα υπόλοιπα τα έχω ξεγράψει. Η γυναίκα μπορεί να μην συνήλθει ποτέ. Πολλά χρήματα, Σωτήρη. Για αυτήν δεν είναι τίποτα. Και τώρα, τι θα γίνει? Τίποτα, σου λέω. Είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν βαριέσαι? Και στο κάτω-κάτω δεν τα έχουμε ανάγκη, ε? Εμείς να είμαστε καλά. Ξαφνιάζεσαι, βέβαια, που με ακούς. Γιατί πήρες? Μήπως δεν μπορείς να μιλήσεις, να κλείσουμε? Τι θέλεις, πες μου. Απλά ήθελα να σου πω ότι σε σκεφτόμουν πολύ τον τελευταίο καιρό. Και όλα όσα έγιναν μεταξύ μας. Και τι συμπέρασμα έβγαλες? Έχω σκεφτεί πολύ όσα συνέβησαν. Τώρα τα βλέπω αλλιώς. Δεν σου έδωσα καν την ευκαιρία να μου εξηγήσεις, Ελπίδα. Πολύ αργά το θυμήθηκες. Ό,τι κι αν είχε γίνει, θα έπρεπε να αντιδράσω πιο ψύχραιμα. Σε παρακαλώ, θα ήθελα να βρεθούμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να πούμε τι, δηλαδή? Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Είχες δίκιο. Ο Τζόρτζης μου είπε ψέματα. Α, μάλιστα. Όταν εγώ σου ορκιζόμουν ότι δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ μας, δεν ήθελες ούτε καν να με ακούσεις. Τι άλλαξε τώρα, Στέφανε? Είχα τυφλωθεί από τη ζήλια. Λυπάμαι, αλλά είναι πολύ αργά για εξηγήσεις. Έπρεπε να με είχες ακούσει τότε. Σε παρακαλώ, δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να σε κλείσω, εμείς στη δουλειά. Γεια. Γεια. You lost me. Ελπίδα. Με ποιον μιλούσες, αν επιτρέπετε? Με πήραν από το ίδρυμα. Κάποια κυρία δεν είναι καλά και πήραν να μου το πούν. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Βεβαίως, μπορείτε να περάσετε όποτε θέλετε. Είναι πάντα κάποιος στο σπίτι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ήρθε να σε ενημερώσω για την Ξένια. Έφυγε και πήγε σπίτι. Είπε ότι δεν αισθανόταν καλά. Εδώ και πόση ώρα έφυγε? Όχι πολύ. Έπρεπε να την έβλεπες όμως. Ερνόταν κανονικά. Θα την πόνεσαι που έχασε τον Στέφανο. Είναι περίεργο πώς μπορεί να σε καταντήσει ο έρωτας. Να μην το συζητάς. Ένας χωρισμός μπορεί να σε διαλύσει. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Συνεχίζεις να την παρακολουθείς. Μην ήσυχος. Μπορεί η Ξένια να νομίζει ότι κάνει κουμάντο εδώ, δεν ξέρει όμως με ποια έχει να κάνει. Θα γίνω η σκιά της. Έχουμε τίποτα άλλο? Όχι, μπορείς να πηγαίνεις. Και σε ευχαριστώ. Εγώ. Thank you.
είχε εδώ μέσα και το κλείδωσε. Με βλέπεις. Θεέ μου, τι μεγάλη χαρά είναι αυτή. Αναγνωρίζεις ποια είμαι. Είμαι η Σοφία, η παλιά σου συμμαθήτρια. Όχι, δεν θα τον πάρω το Φάνη. Θα περιμένω να έρθει να του κάνω μια εκπλήξη. Μαμά, πού είσαι? Έξω, βγήκα για shopping να ξεσκάσω. Λοιπόν, κάνε μεταβολή και γύρνα πίσω. Η Ξένια πρέπει να πηγαίνει προς το σπίτι. Δεν γίνεται, Φάνη, μόλις ξεκίνησα. Άστο για άλλη μέρα. Και ο Γιώργος θα μείνει σπίτι μέχρι να έρθω κι εγώ. Καλά, εντάξει. Συμβαίνει κάτι? Α, κύριε Βόλτα. Γυρίζουμε σπίτι. Έτοιμα τα δείγματα για τα αγγλικά? Όχι ακόμα, αλλά το οργανώνω σιγά-σιγά. Ωραία. Εγώ πρέπει να λείψω για λίγο. Έχω να συζητήσω με τον Κώστα για το μενού. Εσύ, γρήγορα. Εντάξει. Πρέπει να σου μιλήσω. Λυπηδάκι, όχι τώρα, πνίγομαι. Τώρα που έφυγε ο Χάρης. Άντε, λέγε. Με πήρε ο Στέφανος. Όπα. Κάτσε γιατί μου ήρθε ξαφνικό. Πότε έγινε αυτό? Τώρα, πριν από λίγο. Οπό, έπαθα τώρα. Εγώ να δεις τι έπαθα όταν άκουσα τη φωνή του. Καλά, καλά. Λεπτομέρειες σε λίγο που έχουμε διάλειμμα. Από όλους. Το κωδικό του λογαριασμού σου στην Ελβετία. Νέα σου, λοιπόν.
Εγώ, κοριτσάκι μου, δεν έχω τίποτα το συγκλονιστικό να σου πω. Εσύ πες μου, τι έγινε τελικά με το Σωτήρι? Όλα καλά. Ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα και επιτέλους ηρέμησα. Και τι σου είπε για τις παρτίδες που έχει ανοίξει με την Κάτια? Τα πράγματα δεν ήταν όπως τα νομίζαμε. Δηλαδή, πώς σου εξηγήθηκε για τις προκαταβολές που πήρε? Απλώς η Κάτια έδωσε κάποια χρήματα στο Σωτήρι για την εγχείρηση που έκανε στο Φάνη. Και γιατί δεν του έδωσε όλο το ποσό μαζί? Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τα χρήματα είναι πολλά. Πόσο μιλάμε? Και γιατί ποσό μιλάμε? 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ για μια εγχείρηση? Αυτό δεν συμβαίνει και συχνά. Αλλά η Κάτια έχει πάρα πολλά χρήματα και αγαπάει το Φάνη. Τι να σου πω, παιδί μου. Εσύ ξέρεις. Σ' έβαλα και εσένα στην πρίζα χωρίς λόγο. Άδικα τον κατηγόρησε τον καημένο του Σωτήρη. Μου ζήτησε να ιδωθούμε, να μιλήσουμε. Φυσικά εγώ δεν δέχτηκα. Πώς ένιωσες που σε πήρε? Πώς να ένιωσα, παραξενεύτηκα πολύ. Αλλά έδειχνε μετανιωμένος. Καλά έκανε. Εσένα τι σε νοιάζει? Στεναχωρήθηκα που ήμουν τόσο απότομη μαζί του, αυτό είναι. Μη σε πιάνουν καλοσύνες. Ξεχνάς πως σου φέρθηκε. Όχι βέβαια. Πάντως δεν τον καταλαβαίνω. Τόσο καιρό δεν έχει κάνει καμία κίνηση για να σε πλησιάσει και ξαφνικά. Μάλλον τα χάλασε με την Ξένια. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Και ούτε μου ζήτησε να τα ξαναβρούμε. Δεν έδειξε ότι είχε τέτοιο σκοπό. Τότε γιατί σου ζήτησε να βρεθείτε? Γιατί ήθελε να μιλήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να μου ζητήσει συγγνώμη. Λίγο αργά δεν το θυμήθηκε. Δεν λέω, ο Στέφανος μια χαρά γιατρός είναι. Αλλά από αντανακλαστικά άστα να πάνε. Έδειχνε ειλικρινής. Και ίσως έπρεπε να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Α, δεν θέλω τέτοια. Έκανες πολύ καλά που του το ξέκοψες. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μην ξανακυλήσεις τώρα που έχεις αρχίσει να βρίσκεις μια ισορροπία. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σου δίνω το λόγο μου. Καλά. Όχι ότι με πείθεις κιόλας. Τέλος πάντων, αφού ζήτησες τη συμβουλή μου, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ο Στέφανος τελείωσε. Από εδώ και στο εξής για σένα υπάρχει μόνο ο Χάρης. Κατάλαβες? So much pain.